Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προς το παρόν πάντως επιστρέφουν την πρόσκληση που τους απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας. Οι υποψήφοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, πλην του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη, λένε όχι σε οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όψιμο ανακάλυψε τη συνεννόηση όταν εμείς τη λέγαμε εδώ και 7 μήνες ότι έπρεπε να συνεχθούμε για τα βασικά τουλάχιστον και να προχωρήσουμε μπροστά σε κάποιες αλλαγές. Όχι χωρίς τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, λέει η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Μιλάει τώρα ο ίδιος άνθρωπος που γύρισε την πλάτη στη συνεννόηση, που οδήγησε τη χώρα στις εκλογές και έλεγε στις 20 Σεπτέμβρη ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Τι λέει στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας? Ψηφίστε το ασφαλιστικό που είναι το δυσκολότερο όλων, γράψτε κάποια έκθεση ιδεών για την παιδεία, συζητήστε για το σύνταγμα που αφορά την επόμενη τετραετία και αφήστε με να κυβερνήσω. Στη λύση της οικουμενικής κυβέρνησης ως τη μοναδική διέξοδο επιμένει η Ένωση Κεντρών, σενάριο που έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν μιλάμε για οικουμενική κυβέρνηση, κυρία Τσαπανίδου. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει, έχει το εξελέγει από τον ελληνικό λαό να προχωρήσει. Το κάλεσμα συνένεσης που απευθύνει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν αφορά μόνο τα κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει το μνημόνιο, στηρίζουν το σημερινό δρόμο ανάπτυξης και συνεπώς έχουν αντικειμενική βάση για συνεργασία. Απευθύνεται και στο λαό, ο οποίος καλείται στο όνομα των δίθεν εθνικών στόχων της ανάκαμψης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και της ψευδεπίγραφης σταθερότητας να συνενέσει σε παλιά και νέα μέτρα σφαγής των δικαιωμάτων του. Το Μέγαρο Μαξίμου μετά τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία κρατάει στάση αναμονής. Η πρόσκληση που έχει απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας για εθνική συνεννόηση σε θέματα όπως το ασφαλιστικό, η παιδεία και το προσφυγικό παραμένει ανοιχτή.